Δεν μπορούν να μα κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να παίζουν με την, με την νοημοσύνη μα. Την οργισμένη αντίδραση των στελεχών που υπηρετούν στι ένοπλε δυνάμει και τα σώματα ασφαλεία προκάλεσαν οι εξαγγελίε του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση τη Θεσσαλονίκη για την αύξηση τη αποζημίωση τη νυχτερινή απασχόληση. Βιώσαμε ένα εμπεγμό μετά τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ε, η κυβέρνηση ε, υποτιμώντας τον αστυνομικό, αψηφώντας τον κίνδυνο που περνάει και υποτιμώντας την νοημοσύνη μας ε, με ένα εμπεγμό ανακοίνωσε μία αύξηση στα νυχτερινά. Εδώ να τονίσουμε, να επισημάνουμε ότι ένας πρωτοδιοριζόμενος στρατιωτικός στη Βουλγάρια πρώτος μισθός 1100 ευρώ. Ένα αξιωματικό κατά την έξοδό του από τη σχολή Ευελπίδων, πρώτο μισθό 900 ευρώ. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία του στο πλαίσιο τη 88η έκθεση, ο Έλληνα Πρωθυπουργό ανακοίνωσε την αύξηση κατά 20% τη αποζημίωση τη νυχτερινή απασχόληση για του ένστολου. Αύξηση που, όπω λένε, αντιστοιχεί σε μόλι 50 λεπτά του ευρώ, περίπου μεικτά την ώρα. αύξηση του 20% να γνωρίζουν για οι Έλληνε πολίτε ότι δεν ξεπερνά ούτε τα 2 ευρώ ανανυχτερινή ε, εργασία ε, των στελεχών. Δηλαδή στη νυχτερινή βάρδια που έχει χυθεί τόσο αίμα στην Αδέλφων έχουν σκοτωθεί τόσοι συνάδελφοι διότι είμαστε ο μοναδικός οργανισμός εν καιρό ειρήνης που θρυνούμε τόσα θύματα. Ε, η εκτίμηση της κυβέρνησης και η αγάπη της ε, παρούσας κυβέρνησης προς τον Έλληνα αστυνομικό ήταν να μας αυξήσει το νυχτερινό την ωραία αποζημίωση του νεκτερινού κατά 54 λεπτών μεικτά. Εμείς από τον κύριο Πρωθυπουργό αναμέναμε άλλε είδου εξαγγελίε, όπως ο ίδιος πέρυσι είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός νέου ειδικού μισθολογίου που θα αφορά τι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλεία. Η αποστροφή μάλιστα του Πρωθυπουργού ότι εξάντλησε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να δώσει τη συγκεκριμένη αύξηση, κάνοντας λόγο για μικρή αναγνώριση τη προσφορά του. Εξόργησε ακόμη περισσότερο του ένστολου. Δεν είμαστε εμεί ούτε πέτε, δεν είμαστε ούτε ζητιάνοι. Εμεί ζητάμε τα αυτονόητα, διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα δικαιώματά μα. Όπω σημειώνουν παράλληλα οι αστυνομικοί υπάλληλοι, το διαχρονικό αίτημα τη αναγνώριση τη επικίνδυνοτητα τη εργασία του αστυνομικού έμεινε για άλλη μια φορά υπόσχεση που κρατήθηκε στο σιρτάρι. Ήταν στα αιτήματά μα και το πενθήμερο η αύξηση και των νυχτερνών που έχουν δεκαετίε να αυξηθούν. Βέβαια, αυτό δεν ήταν αύξηση, αυτό ήταν πραγματικά μια κοροϊδία. Και να τονίσουμε ότι αν ο αστυνομικό κάνει νυχτερινέ βάρδε. Δηλαδή, υπάρχουν αστυνομικοί που, κάνουν, που είναι στη γραμματιακή υποστήριξη που δεν κάνουν νυχτερινέ βάρδιε, άρα εκείνοι δεν θα δουν ούτε ένα λεπτό αύξηση. Την ίδια ώρα παραμένει αγωνία και για το συνταξιοδοτικό των επαγγελματιών οπλητών. Υπάρχει ο κίνδυνο τη απο... αυτεπάγγελτη αποστρατεία 50 ετών ορίου ηλικία χωρί την απονομή σύνταξη. Οι ένστολοι καλούν τον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω την εξαγγελία, τονίζοντα πω οι ίδιοι θα εξακολουθήσουν να κάνουν τη δουλειά του με αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια. Ο κύριο Πρωθυπουργό μπορεί αυτά τα χρήματα να μην μα τα δώσει, να τα δώσει μια ευπαθή ομάδα σε κάποιο συμπολίτη που τα όντω πραγματικά ανάγκη. Εμεί, έστω και με αυτό το ειστέρημά μα, θα συνεχίσουμε να ζούμε, αλλά θα ζούμε αξιοπρεπώ. Παρόλο που τα υλικά και τα αγαθά τα πληρώνουμε από την τσέπη μα, τι στολέ μα από την τσέπη μα, τον εξοπλισμό, όλα τα πληρώνουμε από την τσέπη μα, δεν δεχόμαστε όχι μόνο οι συνδικαλιστέ αλλά και το σύνολο των αστυνομικών τοπικά του Ηρακλείου αλλά και τη χώρα αυτή την αύξηση των 50 λεπτών.